One, two, three, four. La 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 la! Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, είναι. Μια χαρά. Καλά, καλά, καλά. Πώς σας φάνηκε το Los Lobos? Εμένα μου άρεσε αρκετά. Εμένα με άγγιξε σε κάποια στιγμή, μπορώ να πω. Και δεν βαρέθηκα κάπου, ενώ περίμενα... Επειδή ήταν μερικές σκηνές αρκετά αργές, περίμενα ότι μπορεί και να βαριόμουν. Αλλά δεν θυμάμαι να βαρέθηκα κάπου. Εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα. Ήταν πολύ συγκινητικό. Ναι, και μ' άρεσε πολύ που ήταν στα ισπανικά. Κυρίως και γι' αυτό το διάλεξα, επειδή ήταν ισπανόφωνη ταινία. Εγώ θεωρώ ότι... Και εγώ στην αρχή ξεκίνησα και λέω ότι επειδή δεν είναι ταινία δράσης, μπορεί, ξέρω εγώ, και να μη σου τραβήξει τόσο το ενδιαφέρον, αλλά τελικά ακόμα και στις σκηνές που κρατούσαν πολλή ώρα, ήταν ωραίες, δηλαδή δεν βαρέθηκα ούτε εγώ, ήταν πολύ ωραία ταινία. Ναι, είχε και ωραία πρόσωπα, πολύ ωραία, μαλακά, γλυκά, αληθινά. Πολύ αληθινά. Ναι, αυτό οι εκφράσεις των ηθοποιών ήταν πάρα πολύ αληθινές. Δεν το είχε και καλά του Hollywood ηθοποιοί που είχαν τόνους make-up πάνω τους, είναι συνέχεια χαρούμενοι, τσιτωμένα χαμόγελα. Δηλαδή την κούραση της μητέρας που δούλευε για να μόνη της, για να βγάλει πέρα ένα σπίτι με δύο παιδιά. Το οποιοτύπο είναι πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια στο πρόσωπο της μητέρας. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, ακόμα και σε συμβάντα πολύ μεγάλα. Δηλαδή ακόμα εκεί που. Και με τα λεφτά που τα πήραν και με τον Τζακωμό, δεν είχε μεγάλες και υπερβολικές συναισθηματικές διακυμάνσεις. Δηλαδή, δεν ήταν στα άκρα οι εκφράσεις της και οι συμπεριφορές. Θεωρώ ότι ήταν μετρημένη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικές και μ' άρεσε αυτό γενικά μέσα από την ταινία, ότι... Δείχνει κάποιες δυσκολίες που περνάει η συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα δεν ωρεποιεί τις καταστάσεις. Τις κάνει να φαίνονται όπως θα αντιδρούσε μια μητέρα που έχει και δύο μικρά παιδιά. Γιατί τα παιδάκια είναι πολύ μικρά. Οπότε προφανώς και δεν θα καταλάβαιναν ακριβώς τι συμβαίνει. Εμένα μου άρεσαν πολύ και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες. Όπως ο κύριος και η κυρία Τσάνγκ, δηλαδή, που είχε έτσι ένα λίγο το κωμικό στοιχείο στην όλη ταινία. Που εντάξει, η ταινία κατά κύριο λόγο την κρατάει στο πιο δράμα, στο είδος της, αλλά έχει αυτό το κωμικό στοιχείο με την κυρία και τον κύριο Τσάνγκ και μάλιστα και αντιδράσεις των μικρών με αυτούς τους κυρίους, τους γείτονές του. Δηλαδή ήταν ένα από τα ωραία και χαρούμενα highlights της ταινίας. Ναι, ήταν. Ήταν ωραία, ήταν καλός τόνος, σωστός σε αυτό γενικά. Εγώ βρήκα πολύ συγκινητικό το κομμάτι αυτό προς το τέλος που, επειδή είπες για τον κύριο και την κυρία Τσάνγκ, που το μικρό παιδάκι τρέχει και αγκαλιάζει την κυρία. Στην ουσία όπως θα έκανε με τη γιαγιά του, γιατί θεωρώ ότι κάπως έτσι την έβλεπε στο τέλος. Βέβαια, μάθησε με ένα ερώτημα η ταινία, έτσι όπως τελείωσε να το πω και αυτό. Δηλαδή μάθαμε ποτέ για τον πατέρα. Τι έγινε. Το άφησε λίγο αιωρούμενο. Εγώ από ό,τι κατάλαβα αυτό που είπε κιόλας, ότι ο πατέρας πέθανε από μία λάμπα. Ήταν ωραία η σύνδεση που έδειξε με τον κύριο τον άλλο και τη λάμπα. Δεν θα σας πω ακριβώς την λάμπα, να πάτε να δείτε την ταινία. Και θεωρώ ότι μέσα από αυτό κατάλαβα τι εννοούσε, ότι ο πατέρας του πέθανε από τη λάμπα. Ναι, ναι, ναι. Α, και μάλιστα και πάρα πολλοί ζωγραφιές που ζωντάνευαν των παιδιών αυτό το κινούμενο σχέδιο
που είχε λίγο το inner thoughts των παιδιών που παίζανε και καλά, που είδαν ότι η λάμπα είναι σαν μέσο τηλεμεταφοράς, τηλεκίνησης. Δηλαδή ήταν γι' αυτό από τα ωραία έτσι και χαρούμενα highlights της ταινίας. Εντύπωση και έτσι λίγο σταματάς να σκέφτεσαι και τις δυσκολίες της καραντίνας, πως ένας άνθρωπος από εκεί που είχε μία ζωή, δηλαδή η μητέρα ήταν μάλλον, είχε σπουδάσει, ήταν γιατρός από ό,τι κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι. Και τελικά είναι αναγκασμένη με όλα αυτά που τη συνέβησαν να πρέπει να ξαναρχίσει μία καινούργια ζωή και να κάνει ό,τι δουλειά βρίσκει. Και εμένα πραγματικά με εντυπωσίασε αυτή η δύναμη της μάνας που έκανε τα πάντα και για τα παιδιά της και για να ζήσει. Ήτανε συγκινητικό κι αυτό. Θεωρώ κιόλας ότι πολύ δύναμη, δηλαδή για να είναι κάποιος στη θέση της, θέλει πολύ δύναμη, πολύ ψυχική δύναμη, πολύ κουράγιο, αισιοδοξία, ότι είμαι στο μηδέν αλλά δεν τα παρατάω, συνεχίζω γιατί έχω δύο παιδιά. Ναι. Το τέλος πώς σας φάνηκε? Ωραίο ήταν, βέβαια δείχνει π.χ. ότι τους είχε υποσχεθεί ότι θα πήγαιναν στην Disneyland, δεν μπόρεσε να πάνε στην Disneyland, αλλά κατάφερε να τους προσφέρει κάτι άλλο παρόμοιο και έδειξε ότι, ας πούμε, τα παιδιά δεν θα το έκριναν, α, δεν είναι Disneyland, το διασκέδασαν. Ναι, εμένα το τέλος μου έκανε λίγο εντύπωση, το περίμενα λίγο πιο θλιβερό, ήταν έτσι ένα ωραίο happy end και έχει και ένα ωραίο plot twist, δηλαδή περίμενα άλλο τέλος από έτσι όπως είχε αρχίσει η ταινία και με την εξέλιξή της. Αλλά με ενθουσίασε, μ' άρεσε έτσι όπως τελείωσε. Και το θεωρώ και λίγο πιο ανθρώπινο το τέλος. Δεν είναι το χολιγουδιανό happy end, αλλά δεν είναι και ούτε μαύρη μαυρίλα με έκαψες. Δηλαδή τους βρήκαν όλες τις συμφορές, καταστραφήκαν τα πάντα. Ήταν αληθινό, όπως όλη την ταινία. Ναι. Όσο και όσο. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, σου δείχνει ότι δεν μετράει τόσο. Πιο πραγματικό. Δεν μετράει τόσο η Disneyland, που βέβαια μερικοί μπορούν να την έχουν, δεν μπορούν να την έχουν όλοι, από ό,τι φαίνεται. Αλλά αυτό που μέτρησε ήταν τελικά η αγάπη και ότι τα ξαναβρήκαν, ότι ξανά είναι μαζί και ότι παρόλα αυτά δεν ξεχάσανε ότι αγαπιόνται και ότι είναι μια οικογένεια. Και πλέον δεν ενδιαφέρει και τα παιδιά η Disney, μεγαλώσανε λίγο. Ναι, τους ενδιαφέρει να περνάνε μαζί χρόνο με τη μαμά τους και να είναι όλοι αγαπημένοι. Και επίσης το τέλος μου άρεσε που τελείωσε και μετά από μια έτσι κόντρα των παιδιών με τη μαμά. Δηλαδή είχαμε έναν καυγά, υπήρχε μια ψυχολογική ένταση προς το τέλος και μετά έκλεισε πολύ ωραία, έσβησε η όλη ταινία και όλο το θέμα. Ναι, έκλεισε με τα λόγια που άρχισε. Ναι. Αυτό που λέει ο Θανάσης δεν ήταν ταινία του Hollywood, ήταν κάτι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εγώ βέβαια είδα και ότι μέσα από την ταινία παρουσίαζε πολύ ότι και λίγο αυτή τη φτώχεια που επικρατεί ακόμα σε κάποιες περιοχές της Αμερικής και πόσο, ας πούμε, δυσκολεύονται στα ενίκια οι οικογένειες, πώς πολλοί άνθρωποι συντηρούνται μόνο από τα ενίκια που παίρνουν. Για πόσο εξωφρενικές τιμές έβρισκε πράγματα τα οποία ήταν μη βιώσιμα, διαμερίσματα και σπίτια. Η πιο ακριβή χώρα, η καινούργια χώρα, είναι πιο ακριβή για το τίποτα. Ναι, αυτό. Για να μείνεις μαζί με άλλους. Έδειχνε λίγο, θίγει και το θέμα της μετανάστευσης, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι. Και ειδικότερα αυτό ότι πάρα πολλοί μετανάστες πηγαίνουν από το Μεξικό στην Τύπη, είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο και μέχρι και ο Τραμπ το είχε εθίξει και δεν ήθελε τους μετανάστες από το Μεξικό και όλο αυτό. Δηλαδή, είναι ένα πολύ σοβαρό φαινόμενο και ακούμε συχνά για αυτό το θέμα και υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, ειδικότερα για τους μετανάστες από το Μεξικό. Ναι, πολύ το δείχνει πολύ αυτό η ταινία, ότι είναι και είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο να αφήνεις το σπίτι σου και να πηγαίνεις σε μια... να αφήνεις το σπίτι σου γιατί δεν μπορείς να μείνεις στο σπίτι σου και να πηγαίνεις σε μια χώρα καινούρια,
που δεν έχεις τίποτα, δεν ξέρεις καλά-καλά τη γλώσσα, δεν ξέρεις Ναι. κανένα. Είναι μεγάλη δυσκολία αυτό και είναι κάτι που αντιμετωπίζουν και οι σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και πάντα δυστυχώς αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Συμφωνώ κι εγώ. Επίσης, στην αρχή της ταινίας, πριν το παιδάκι κάνει το βήμα να βγει από το σπίτι, στην ουσία ήταν όλη την ώρα μέσα στο σπίτι και εμένα με έκανε λίγο να δω ότι με την καραντίνα, εγώ π.χ. το κάνω. Αυτά τα παιδάκια δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει να είναι εκεί γιατί πρέπει να είναι ασφαλείς και γιατί η μαμά τους πρέπει να πηγαίνει να δουλεύει για να μπορούν να συντηρούνται και να ζουν. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχουν και χειρότερες καταστάσεις από αυτό που περνάμε εμείς τώρα. Ναι. Ναι. Είναι σίγουρα, σε κάνει να το σκεφτείς αυτό, γιατί λες ότι αυτοί είναι δύο μωρά παιδιά μόνα τους, που ξαφνικά πρέπει να μεγαλώσουν για να φροντίζουν ένα τον άλλον στο σπίτι. Βλέπουν τα παιδιά της ηλικίας τους απ' έξω να παίζουν και θέλουν πάρα πολύ να πάνε εκεί και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αλλά είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Μέσα στο σπίτι δεν έχουν τίποτα, δηλαδή απολύτως τίποτα να κάνουν. Και τότε να έρχεσαι και σκέφτεσαι εσένα και λες, εντάξει, Εντάξει. δεν πρέπει να παραπονιέσαι για μένα. Εντάξει, εγώ γιατί γκρινιάζω, ναι. Αυτό, ναι. Πιστεύω μια πολύ καλή προσπάθεια η όλη ταινία. Θα μπορούσε να πάρει κάποια διάκριση, θεωρώ, και βραβείο. Βέβαια, δεν έχω δει ακόμα όλες τις ταινίες για να πω αν έχω δει καλύτερες. Είναι μια από τις πολύ καλές ταινίες που έχω δει φέτος στο φεστιβάλ και μια από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει γενικότερα στην κατηγορία που διαγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια που βλέπω ταινίες στο φεστιβάλ. Τις ευχόμαστε λοιπόν κάποιο βραβείο. Εγώ μόνο θα ήθελα να προσθέσω κάτι που δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε. Για την ηθοποιία των δύο πρωταγωνιστών, που είναι δύο πολύ μικρά παιδάκια. Ότι θεωρώ ότι ήταν μέσα στο ρόλο τους και ότι ήταν πολύ καλή σε αυτό που κάνανε. Είδα από τους τίτλους τέλους ότι ήταν όντως πραγματικά αδέρφια. Δεν το πρόσεξα αυτό. Εγώ το πρόσεξα. Πάντως ήταν πολύ γλυκά, δεν ξέρω. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να συνεχίσουμε να βλέπετε την κοινωνική. Γεια σας. Καλή θέση στις υπόλοιπες ταινίες. Φιλιά. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε. Ξέρω, δεν θα το κάνεις καν μοντάζ, το ξέρεις. Ναι.